Καλώς ορίσατε πάλι πίσω στο κανάλι μου, Τετάρτες πλέον. Φέτος νομίζω ότι είναι από τα πιο αφόρητα καλοκαίρια ever, δεν θέλω να ξεκινήσω έτσι. Αλλά έτσι νιώθω, οπότε δεν μπορώ να το κρύψω και νομίζω πως όλοι μας κάπως έτσι νιώθουμε. Νομίζουμε ότι το καλοκαίρι έχει κρατήσει πάρα πολλούς μήνες. Και ποιος θα το έλεγε εγώ που ήμουν ανέκαθεν παιδί του καλοκαιριού. Φέτος νιώθω ότι είναι πραγματικά ανυπόφορη αυτή η κατάσταση. Και σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μένει σε πόλη, αλλά μένει σε επαρχία. Και φύγετε λοιπόν τι τραβάτε όλοι εσείς, όχι σκεφτείτε. Πραγματικά σκεφτόμαστε εμείς τι τραβάτε εσείς που ζείτε σε πόλεις και εκεί η κατάσταση είναι τρεις φορές χειρότερη. Εν πάση περιπτώσει, ας μην ξεκινήσουμε έτσι. Καλώς ορίσατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε πολύ ωραία πράγματα να δούμε. Καινούργια λανσαρίσματα από αγαπημένες εταιρείες σε μακιγιάζ, μαλλιά, σώμα, άρωμα, τα πάντα. Βίντεο που λατρεύω να σας γυρίζω αλλά και να βλέπω για να μαθαίνω φυσικά όλες τις νέες κυκλοφορίες. Δεν καθυστερούμε, πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε το βίντεο μας. Όλος παραδόξως θέλω να ξεκινήσουμε με μαλλιά, παιδιά. Θα ξεκινήσω με μαλλιά και μια καινούργια σειρά που έχει λανσάρει η Loven, αγαπημένη εταιρεία περιποίησης μαλλιών, μια πολύ αγαπημένη εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια. Θα μιλήσω λοιπόν για το μετάξι και την κερατίνη, δύο πάρα πολύ βασικά συστατικά για να έχουμε μια υγιή τρίχα, για να έχουμε υγιή μαλλιά. Και τα δύο διατίθενται στα 200 ml, είναι με αντλία που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πρακτικά, εύκολα στη χρήση. Είναι και τα δύο θερμοπροστατευτικά προϊόντα, οπότε εκτός από την ενυδάτωση που χαρίζει, το πόσο μαλακά, απαλά και μεταξένια φυσικά θα είναι τα μαλλιά μας, ταυτοχρόνως τα προστατεύουν και από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσουν οι πρέσες ή το πιστολάκι, ό,τι χρησιμοποιεί κάθε κοπέλα. Είναι σε πάρα πολύ καλή τιμή για την ποσότητα που διατίθενται. Αναφορικά, εγώ θα το πω, στο φαρμακείο μας τα δίνουμε στα 10 ευρώ τα 200 ml, τη στιγμή που άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα είναι πολύ πιο υψηλά σε τιμή και πολύ λιγότερα τα ml τους. Γενικότερα εγώ έχω κατενθουσιαστεί με αυτή τη σειρά, είναι καινούργια σειρά. Όπως επίσης έχω κατενθουσιαστεί και με αυτό το προϊόν της Loven, το οποίο είναι ένα salt spray. Ένα spray το οποίο έχει μέσα αλατόντερο, να το πω πάρα πολύ απλά, δίνει αυτό το beach wave στα μαλλιά μας, αυτό το εφέ που αποκτούν τα μαλλιά μας όταν είμαστε στη θάλασσα και αυτή την υπέροχη μαγική μπούκλα. Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σε νοπά μαλλιά είναι το ιδανικό, ώστε να στεγνώνουν έτσι όμορφα και να κάνει αυτό το εφέ της μπούκλας της θαλασσινής. Της μπούκλας των διακοπών διαφορετικά. Έχει εξαιρετική, θέλω να σου πω, μυρωδιά, παιδιά. Πραγματικά η μυρωδιά του δεν παίζεται. Έχει μία μυρωδιά, δεν μυρίζει τόσο θάλασσα, όσο λουλούδι, όσο είναι τόσο ελαφριά και τόσο φρέσκια που αλήθεια θα τη λατρέψετε. Και φυσικά πάρα πολύ ωραίο είναι και το αποτέλεσμα αυτού του προϊόντου. Και αυτό στα 200 ml, πάρα πολύ ωραία σειρά, πολλά υποσχόμενα. Η Loven γενικότερα μας έχει συνηθίσει σε πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Προσωπικά λατρεύω τη σειρά με την κερατίνη, τη σειρά με το μετάξι, τη σειρά με το argan. Έχει πολύ ωραίες, πιο εξειδικευμένες σειρές για λιπαρά μαλλιά, για μαλλιά μετά σκληροδερμίας, για τόνωση. Σε αυτό το σημείο, παρένθεση, εύχομαι να με βλέπετε καλά και να είμαι focus, γιατί έχω κάνει μια αλλαγή στη ρύθμιση σήμερα λόγω της πίεσης του χρόνου και εύχομαι να είναι το πλάνο όπως είναι πάντα. Αν δεν είναι, συγχωρήστε με για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει μέσα σε αυτό το βίντεο, αλλά εμείς θα εστιάσουμε στα προϊόντα. Αν δείτε κάτι περίεργο, απλά κάντε πως δεν το είδατε. Φεύγω από μαλλιά και πηγαίνω σε αγαπημένο Αυγερινό Cosmetics. Άλλη μια εταιρεία που έχω λατρέψει. Έχω λατρέψει αρκετά χρόνια τώρα. Τη συγκεκριμένη εταιρεία στις beauty εκθέσεις και την έχω πραγματικά μέσα στην καρδιά μου. Έχει εξαιρετικά προϊόντα. Αν δεν έχετε δοκιμάσει, θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσετε. Αρώματα, κρέμες σώματος, αφρόλουτρα, έχει εξαιρετικές σειρές. Σήμερα όμως θα μιλήσω για τη σειρά Summer Addict, μια εντελώς καλοκαιρινή σειρά, η οποία απαρτίζεται από πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Μέσα σε αυτά είναι και αυτό υπέροχο τζελάκι με τη μαγική αυτή χρυσόσκονη που βλέπετε. Είναι ένα λάδι μαυρίσματος με ένα τυπικό SPF 6, το οποίο έχει και ιδιότητες αδυνατιστικές. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, είναι ένα λάδι μαυρίσματος που μας χαρίζει και λάμψη και μια σχετική υποτυπώδη προστασία, θα λέγαμε, από τον ήλιο. Δεν είναι να το φορέσουμε 12 με 4-5, είναι να το φορέσουμε ή πιο νωρίς ή πιο μετά. Και ταυτόχρονα λειτουργεί και ως ένα αδυνατιστικό προϊόν. Έχει πάρα πολύ ωραία υφή, πάρα πολύ ωραία μυρωδιά, εύχομαι να φαίνεται. Θα βάλω λίγο εδώ στο χέρι μου για να το δείτε κι εσείς. Μυρίζει καρύδα, όπως και όλη αυτή η σειρά, δεν ξέρω αν είναι εμφανής η λάμψη, όπως και όλη αυτή η σειρά, παιδιά, μυρίζει καρύδα, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο body mist.
εξαιρετικό body mist με πολύ ωραία μυρωδιά. Να σας πω ότι ήδη νιώθω με τα φώτα που με καίνε ότι βρίσκομαι στην παραλία. Τέτοιες μυρωδιές αλήθεια θα ταξιδεύουν, είναι εκπληκτικό. Και να σας πω και ένα μυστικό δικό μου, έτσι μέχρι να πάω διακοπές, ή όταν γυρίζω από τις διακοπές μου. Πάντα επειδή θέλω να φυλάω το καλοκαίρι μέσα μου και όλη αυτή την μαγεία που μας χαρίζουν διακοπές και ξενιαστικά και όλα αυτά, εγώ το κρατάω μέσα από τις μυρωδιές. Προϊόντα τα οποία μου μυρίζουν καλοκαίρι τα χρησιμοποιώ μέχρι να μπει το φθινόπωρο, το βαθύ φθινόπωρο, ή στην αρχή του καλοκαιριού μέχρι να θέλουν διακοπές. Οπότε έτσι νιώθω κάθε μέρα ότι είμαι διακοπές. Συνεχίζουμε λοιπόν με Αυγερινό Cosmetics και ακόμα ένα πολύ ωραίο φρέσκο προϊόν είναι αυτό εδώ το Lip Plump της σειράς Panda Summer Addict. Είναι το Plumping Lip Glow Bronze. Ένα πολύ ωραίο ενυδατικό προϊόν χιλιών, φυσικά με glitter. Είναι αυτή η ποσότητά του, πάρα πολύ ωραίο το τελείωμα στα χείλη, πάρα πολύ ωραία, σχεδόν καραμελένια η μυρωδιά. Τώρα θέλω να δω λίγο πού να το βάλω, θα το βάλω στον καρπό μου, να το δείτε. Πάρα πολύ ωραία καραμελένια η μυρωδιά του και μου αρέσει πάρα πολύ, εύχομαι να είναι εμφανής η γυαλάδα. Το έχω βάλει εδώ, μιλάμε για ένα gloss με glitter εκπληκτικό, πραγματικά εκπληκτικό, το οποίο προστατεύει και από τις ελεύθερες ρίζες και την πρόωρη γύρανση, διεγείρει την παραγωγή κολαγόνου και δίνει αυτή την ψευδέστηση του όγκου στα χείλη μας, έχει και ένα SPF 6 προστατεύοντας και τα χειλάκια μας κατά κάποιον τρόπο και φυσικά δίνει αυτή την ασύγκριτη μαγική λάμψη του καλοκαιριού ακόμη και στα χείλη μας. Αφού βρισκόμαστε στη λάμψη του καλοκαιριού, πάμε να μιλήσουμε και για μια άλλη σειρά και δεν είναι άλλη από την Glow της Garden of Panthenols, μια πολύ αγαπημένη ελληνική εταιρεία. Αρχικά θέλω να μιλήσω για αυτήν την υπέροχη κρέμα σώματος, η οποία έχει συγκλονιστική μυρωδιά και αφήνει μια φοβερή, πραγματικά φοβερή λάμψη. Έχει μια αίσθηση φρεσκάδας, δροσιάς, καθαριότητας. Είναι μια πραγματικά λουλουδένια μυρωδιά που δεν σε μπουχτίζει καθόλου. Χαρακτηρίζεται ως Body Mousse, Bergamot Aura είναι η ονομασία. Σαν όψη μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργη επειδή έχει αυτό το λίγο καφέ χρώμα, αλλά πραγματικά παιδιά είναι μια υπέροχη, πραγματικά υπέροχη κρέμα σώματος με πόπο, εύχομαι να μην τα έχω κάνει χάλια τώρα εδώ πέρα ρε παιδιά με τα focus. Μια πάρα πολύ ωραία λοιπόν κρεμούλα σώματος η οποία δίνει εξαιρετική λάμψη στο σώμα χωρίς να έχει glitter, αλλά πραγματικά δίνει μια πάρα πολύ ωραία λάμψη. Λάμψη που διαρκεί και υπέροχη μυρωδιά φυσικά πάλι που διαρκεί. Στην ίδια σειρά έχουμε και το body soufflé στη μυρωδιά της καραμέλας. Πιο καραμέλα δεν υπάρχει. Αν λατρεύετε τη μυρωδιά της καραμέλας, απλά θα θέλετε να το φάτε, να πάρετε ένα κουταλάκι και να το φάτε. Έχει συγκλονιστική μυρωδιά, παιδιά. Πραγματικά συγκλονιστική μυρωδιά. Εγώ είμαι παιδί και του γλυκού όσον αφορά τα προϊόντα περιποίησης, οπότε τρελαίνομαι. Ίσως για το καλοκαίρι να δυσκολεύομαι λίγο στα πάρα πολύ γλυκά, επειδή έχει και τη ζέστη, οπότε λίγο να με μπουκώνουν. Αλλά αυτή τη στιγμή που τη μυρίζω, νομίζω ότι είναι απλά υπέροχη. Πάρα πολύ ωραία ενυδάτωση και πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Εξαιρετική σειρά. Και έχει επίσης λανσάρει και τη σειρά Glow Tiger Sparkle. Μπορούμε να βρούμε τρεις διαφορετικές μυρωδιές και υφές, βασικά όχι υφές, τρεις διαφορετικές μυρωδιές και αποχρώσεις. Έχουμε την πιο χρυσή, την μπρονζέ και την λευκή που έχει το glitter, το ασημί. Εδώ μιλάμε για ένα ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος με έλαιο αβοκάντο και εκχύλισμα στα φιλιού. Το συγκεκριμένο έχει άρωμα βανίλια καραμέλα, δίνει μια υπέρτατη λάμψη. Φυσικά θα βάλω και από αυτό το προϊόν εδώ. Δεν ξέρω τι μπορεί να φαίνεται στην κάμερα. Εύχομαι να φαίνεται, πάντως να ξέρετε ότι μπορείτε να πάτε στα καταστήματα που διατίθενται τα προϊόντα της Garden of Panthenols και γενικότερα ό,τι προϊόντα σας δείχνω και να τα δοκιμάσετε, διότι οι εταιρείες έχουν το καλό να μας δίνουν και τέστερ και μπορούμε να τα δούμε εκείνη τη στιγμή. Και αν δεν σας το προτείνουν οι πολιτές, εκάστοτε πολιτές μπορείτε να το ζητήσετε, γιατί τέστερ υπάρχουν. Και είναι το πιο σημαντικό αυτό να μπορούμε να δοκιμάζουμε τα προϊόντα. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα το οποίο εύχομαι να είναι εμφανές, πάρα πολύ λαμπερή. Πάρα πολύ ωραία η μυρωδιά. Όπως σας είπα, είναι αυτή η εκδοχή, η πιο σκούρα καραμελένια, η οποία δίνει και ένα σχετικό χρώμα πιο σκούρο, δηλαδή τονίζει και το μαύρισμα λίγο παραπάνω. Και η λευκή, η οποία έχει το ασημί γκλίτερ. Με αντλία, πάρα πολύ πρακτική και πάρα πολύ ωραία. Και σε τιμή αυτά τα προϊόντα, να σας πω, είναι πάρα πολύ προσιτά. Πάρα πολύ καλά τα συστατικά τους. Και έτσι ενισχύουμε και μια ελληνική εταιρεία με τις αγορές μας.
Πάμε τώρα να μιλήσουμε για προϊόντα περιποίησης προσώπου. Θα μιλήσω για την καινούργια σειρά που έχει λανσάρει η αγαπημένη Youth Lab, τη σειρά με τις ανανεωμένες CC Cream. Μιλάμε για μια CC Cream με SPF 30. Διατίθεται σε 3 αποχρώσεις. Έχει τη χάνη, τη βανίλα και την πιο σκούρα, η οποία νομίζω λέγεται μόκα, ναι. Τρεις πάρα πολύ ωραίες και το The Point αποχρώσεις, οπότε σίγουρα θα βρείτε την αποχρώσή σας. Δεν είναι δηλαδή κάποιες αποχρώσεις που να μας δυσκολεύουν πάρα πολύ και η υποτόνη τους είναι πολύ βοηθητική, εξομοιώνονται με την επιδερμίδα μας, με το χρώμα, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Να σας πω λοιπόν ότι η συγκεκριμένη κρεμούλα προσώπου είναι μία ουσιαστικά διορθωτική κρέμα απόχρωσης του προσώπου μας με αντιλιακή προστασία, πάρα πολύ ωραίο χρώμα, πάρα πολύ καλή διάρκεια, πολύ ωραία αίσθηση ενυδάτωσης, πολύ ωραίο στρώσιμο στο πρόσωπο, άνετα φοριέται σαν ένα πάρα πολύ όμορφο make-up. Είναι oil free η φόρμουλά του, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, καθώς δεν έχουμε την αίσθηση λιπαρότητες. Φυσικά προστατευόμαστε από τον ήλιο, αξίζει να το τσεκάρετε αυτό το προϊόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ολοκένουργιο, εμένα με ενθουσίασε και σας το προτείνω πραγματικά με όλη μου την καρδιά. Είναι δηλαδή από τις καινούργιες κυκλοφορίες προϊόντων που εγώ λάτρεψα πραγματικά. Βγαίνει κάπου στα 30 ευρώ περίπου πάνω κάτω. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν που αξίζει να δοκιμάσετε και να έχετε έτσι στο νεσεσέρ και το μπουντουάρ σας. Συνεχίζουμε λοιπόν με μακιγιάζ. Θα μιλήσω για την MUA γιατί έχω δύο, βασικά τρία προϊόντα. Θα μιλήσω καταρχήν για το επαναλανσάρισμα της αγαπημένης Elysium, ήταν μια παλέτα που αγαπήθηκε όσο καμία άλλη από την Makeup Academy. Μιλάμε για μια παλέτα best seller, οι παλαιοί σου να το θυμάστε, η οποία είχε σταματήσει και επανεκδόθηκε σε εισαγωγικά, βγήκε ξανά λοιπόν στην αγορά προς πώληση και είναι πλέον ανανεωμένη. Περιλαμβάνει και το διπλό μολυβάκι όπως και η παλιά συσκευασία που θυμάστε, η παλιά παλέτα και ανανεωμένες πάρα πολύ ωραίες έτσι αποχρώσεις με έντονο pigment, εννοείται ότι θα σας δείξω και πώς γράφουν, το συζητάμε αυτό. Η παλέτα μέσα είναι έτσι και ενδεικτικά θα βάλω αυτή την αγαπημένη ροζ, αυτήν εδώ, νομίζω φαίνεται, εύχομαι να φαίνεται το pigmentation της παλέτας, είναι εκπληκτική, θα το βάλω εδώ για να το δείτε. Έχω μία έτσι, ένα άγχος λίγο με το focus, ας το φέρω λίγο μπροστά για να δω αν φαίνεται όπως πρέπει να φαίνεται. Αλήθεια, εύχομαι να φαίνεται αυτό που πρέπει να φαίνεται. Μιλάμε για μία πάρα πολύ ωραία παλέτα που είναι πολύ αγαπημένη. Είναι τα χρώματά της πραγματικά τέρμα αξιοποιήσιμα. Έχει αυτά τα υπέροχα ροζ, έχει αυτά τα... Το μαγικό σαπιο μήλο που ζητάνε πάρα πολλά κορίτσια, τα καφέ, τα σίμερι, τα μάτ, τα σατινέ, πάρα πολύ ωραία και φυσικά διατίθεται και με το μολυβάκι που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ακόμη μία παλέτα από την αγαπημένη Makeup Academy είναι η Firestorm, μία πιο θερμή παλέτα, πιο ζεστή παλέτα με τα πορτοκαλί, τα καφέ, τα άκρος καλοκαιρινά χρώματα που αγαπάμε τώρα το καλοκαίρι, πάρα πολύ. Έχει matte face, έχει σημερί face, πάρα πολύ ωραίες αποδόσεις και νομίζω ότι είναι και χρώματα που αγαπούν πάρα πολλά κορίτσια να φορούν. Αυτή λοιπόν είναι η παλέτα και λίγο καλύτερα. Πάλι ενδεικτικά θα βάλω τρία χρώματα που εύχομαι να φαίνονται έτσι στην κάμερα όπως πρέπει. Εδώ είναι τα δαχτυλάκια μου και θα τα βάλω από κάτω με ένα πέρασμα, παιδιά, πραγματικά γράφει μαγικά, δεν ξέρω αν το βλέπετε, γράφει υπέροχα, εκπληκτικά. Ένα πέρασμα και μόνο πραγματικά το είδατε ότι απλά έκανε ένα τάκ και οι αποχρώσεις γράφουν συγκλονιστικά. Πάρα πολύ ωραία χρώματα, πάρα πολύ ωραία παλέτα. Μένω σε MUA και θα συνεχίσω με αυτά τα υπέροχα καινούργια primer. Μιλάμε για τη σειρά Panda Pro Base. Είναι τα Glow Dew Illuminating Primer Virtual Glow και UV. Εμπλουτισμένα με Apricot Oil, Vitamine E και παπάγια. Είναι δύο primer παύλα highlighter, θα μπορούσαμε να τα πούμε, τα οποία προσδίδουν υπέρτατη λάμψη στο πρόσωπό μας. Μπορούμε να τα φορέσουμε μόνα τους. Μπορούμε να τα φορέσουμε σε συνδυασμό με το foundation μας και να το αναμίξουμε, να το βάλουμε σαν βάση και από πάνω το foundation μας. Μπορούμε να το δουλέψουμε ως highlighter σε σημεία του προσώπου μας ή του σώματός μας που θέλουμε πάλι να αναδείξουμε. Είναι δηλαδή, θέλω να πω, ένα πολύ χρηστικό προϊόν. Θα δοκιμάσουμε πρώτα αυτό το primer, το οποίο είναι το Virtual Glow. Θα βάλω μία ποσότητα εδώ μάλλον, εδώ, για να το δείτε τι ωραίο που είναι. Εμένα αυτή είναι η αγαπημένη μου απόχρωση
σε σύγκριση με την άλλη. Εντάξει, νομίζω σκοτώνει. Το βλέπω και εγώ από το monitor που είμαι λίγο γκάβακας. Φαίνεται η λάμψη. Είναι απίστευτη, είναι ασύλληπτη, είναι μαγική. Και θα σας βάλω και το δεύτερο, το UV. Να το δούμε και αυτό. Θα το βάλω στον καρπό μου. Νομίζω ότι είναι τέρμα εμφανές, δηλαδή πραγματικά. Το βλέπετε, η λάμψη του είναι ασύγκριτη, είναι μαγική, γι' αυτό και σας είπα ότι είναι ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το φορέσεις με φιδό πάντα, είτε ως primer, όπως είναι και η αρχική του έτσι χρήση, είτε ως highlighter, γιατί δίνει μια πάρα πολύ ωραία λάμψη. Εξαιρετικά προϊόντα και τα δύο, αρκετά ενυδατικά θέλω να σας πω ότι είναι. Έχουν έτσι τα έλαιά τους μέσα, οπότε οι λιπαρές επιδερμίδες θέλουν λίγο προσοχή στην ποσότητα φυσικά και να μην έχουν έτσι θέμα με τη λιπαρότητα. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, άκρος καλοκαιρινό. Τώρα που θέλουμε έτσι αυτή την λάμψη του καλοκαιριού στο πρόσωπό μας, την επιδερμίδα μας, βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια και εγώ, νομίζω το έχετε αντιληφθεί από τα βίντεό μου, ότι δεν είναι ότι γυαλίζω μόνο λόγω της λιπαρότητας. Είναι ότι επιλέγω και λαμπερά foundation και primer γιατί μου αρέσει να είναι λαμπερό το δέρμα. Έχω ξεφύγει πλέον από την νοοτροπία του matte προσώπου που είχα παλαιότερα. Οπότε νομίζω ότι αυτό το combo primer και foundation δίνουν το υπέρτατο αποτέλεσμα λάμψης. Κάπου εδώ πρέπει να καθαρίσω τα χέρια μου γιατί... Έκανα ένα μικρό διάλειμμα να καθαρίσω λίγο τα χέρια μου γιατί είχα γίνει χάλια. Και συνεχίζουμε με μακιγιάζ, παιδιά μου αγαπημένα, και μια άλλη πολύ λατρεμένη εταιρεία που είναι η Monrev. Σήμερα θα μιλήσω για τα καινούργια lip glosses που έχει λανσάρει η Monrev. Lip gloss τα οποία ξεκίνησαν με 4 αποχρώσεις, πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, πήγαν πάρα πολύ καλά στο κοινό. Δικαιωματικά πήγαν πολύ καλά γιατί μιλάμε για gloss τα οποία δεν τρέχουν από τα χείλη, δίνουν μια πάρα πολύ ωραία λάμψη. Πολύ καλά, ιδιαίτερα είχε πάει, θυμάμαι, το νούμερο 4, το Twinkle, το οποίο δίνει υπέροχη λάμψη στα χείλη γιατί έχει μπόλικο glitter μέσα, το οποίο όμως έτσι όπως κατανέμεται και διαχέεται στα χείλη δεν είναι έντονο, άσχημο, αν δεν φοράς γενικά glitter και δεν είσαι συνηθισμένος στην πάρα πολύ λάμψη, ενώ το βλέπεις στη συσκευασία έντονο και μπορεί να το φοβηθείς, πραγματικά δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στα χείλη. Οπότε επένδυσε η Monrev και στις υπόλοιπες αποχρώσεις που έβγαλε στο glitter και κατά βάση είναι λαμπερές. Έχω ξεχωρίσει 3 και σας έχω φέρει εδώ. Είναι αυτές οι 3 αποχρώσεις, η 07, η 05 και η 08. Θα μιλήσω για την 07 που είναι αγαπημένη μου. Μιλάμε για μια μπρονζέ απόχρωση η οποία συνδυάζεται ιδανικά με nude κραγιόν, nude μολυβάκια χιλιών. Μπορεί να μην θες να βάλεις κραγιόν, απλά να βάλεις το περίγραμμά σου, να γεμίσεις λίγο τα χείλη σου και να τελειώσεις με lip gloss. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός. Μπορείς να βάλεις το κραγιόν σου και να ολοκληρώσεις το look σου με το συγκεκριμένο gloss. Μπορείς να το βάλεις μόνο του αν θέλεις και να δεις πραγματικά τα χείλη σου να λάμπουν. Τα λατρεύω τα συγκεκριμένα lip gloss και ειδικά αυτή την απόχρωση τώρα θα τα βάλω πάλι στον καρπό μου, παιδιά. Θα βάλω την απόχρωση 07 πρώτα. Είναι αυτή. Συγχωρήστε με, πραγματικά δεν ξέρω τι φαίνεται. Το έχω πάρα πολλές φορές σε αυτό το βίντεο. Εύχομαι να φαίνεται και η λάμψη και η απόχρωση. Μιλάμε για πάρα πολύ ωραία glosses με πάρα πολύ ωραία λάμψη. Συνεχίζω με το 08 που είναι ένα διάφανο με glitter πιο ασημή gloss. Ίσως να μην είναι τόσο εμφανής η λάμψη του. Θα προσπαθήσω να την κάνω να είναι εμφανής, θα βάλω λίγο παραπάνω ποσότητα γιατί η κάμερα λίγο μπορεί να μας κλέψει εδώ. Πάρα πολύ λαμπερό, πάρα πολύ ωραίο lip gloss και το 08 για εσάς που θέλετε το λίγο πιο ψυχρό αποτέλεσμα στα χείλη. Και εδώ έχω το 05, δεν είναι αυτές οι 3 αποχρώσεις που σας είπα, είναι αρκετές οι αποχρώσεις, οπότε μπορείτε να επισκεφτείτε το stand της Monrev και να τα δείτε όλα. Είναι λοιπόν αυτό το κόκκινο, το οποίο το βλέπεις και νομίζεις ότι είναι χριστουγεννιάτικο, πρωτοχρονιάτικο, αλλά καμία σχέση. Βγαίνει ένα πάρα πολύ ωραίο φραουλί, ροδί, ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα από αυτό που φαντάζεσαι. Θα το χρησιμοποιήσω και αυτό λίγο παρακάτω για να το δείτε. Βγαίνει ένα πολύ ωραίο ροζ, γλυκό ροζ. Είναι το τελευταίο.
Πάρα πολύ ωραία λάμψη, όπως σας είπα, δίνει πολύ ωραία σταθερότητα σαν προϊόν. Λίγο τα gloss, ίσως κάποιες φορές χωλαίνουν στο κομμάτι της σταθερότητας, καθώς τα χάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό λοιπόν δεν το χάνουμε, το βρίσκουμε εκεί ακέραιο. Και είναι πραγματικά μία σειρά με glosses που θέλει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε. Λέγεται Shiny Lips, μας δίνει πολύ ωραία χρώματα και σε πάρα πολύ καλή τιμή βγαίνει, στα 5,5 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Και τώρα λοιπόν, αφού είμαστε σε glosses, θα μιλήσω και για τα καινούρια λανσαρίσματα της Elixir, ακόμη μια εταιρεία με πάρα πολύ προσιτά καλλιντικά, πολύ προσιτά στην προκειμένη περίπτωση προϊόντα μακιγιάζ, δεν έχει μόνο προϊόντα μακιγιάζ, αλλά εγώ θα μιλήσω για τα καινούρια glosses που έχει λανσάρει. Και επειδή θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, θα πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ σαν glosses, είναι εξαιρετικά. Αυτό λίγο που με χαλάει γενικότερα είναι το packaging, το οποίο θυμίζει πάρα πολύ τη Maybelline. Μόνο αυτό έτσι λίγο με ενοχλεί, καθώς νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες ιδέες για συσκευασίες που μπορούμε να έτσι... Μπορεί να προτείνει το δυναμικό, θεωρώ, της Elixir και να είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό, πάρα πολύ ωραίο και πολύ κοριτσίστικο. Λίγο μόνο αυτό με ξενίζει, αλλιώς σαν προϊόντα πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία και τα γλώσσες τους είναι πάρα πολύ δυνατά. Έχουν δώσει πάρα πολύ ωραίες επίσης ονομασίες και πάμε να σας δείξω δύο χρώματα που μου αρέσουν πολύ. Έχω το νούμερο 86 τον Ποσειδώνα και το 89 τον Άρη. Θα τα βάλω και τα δύο ακριβώς από κάτω από τις Μοντρεύει, δεν έχω προλάβει. Βασικά όχι, θα τα βάλω σε αυτό το χέρι. Θα ξεκινήσω με την απόχρωση 89 και εύχομαι να φαίνεται. Είναι εδώ ακριβώς. Είναι μια μπρονζέ χρυσή απόχρωση που επίσης εύχομαι ειλικρινά να φαίνεται και να μην αδικείται. Είναι επίσης μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση για τα καλοκαιρινά μας look. Είναι αυτό εδώ το προϊόν. Ταιριάζει πάρα πολύ λοιπόν με ένα bronzed look, με ένα bronzed μακιγιάζ που ξέρετε ότι λατρεύω. Και το άλλο λοιπόν, το οποίο είναι το νούμερο 86 όπως η Δόνας, είναι αυτό το ροζ, το πολύ γλυκό ροζ, το οποίο θα το βάλω ακριβώς από κάτω και ειλικρινά εύχομαι να είναι πιο εμφανές. Στο monitor δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά, και μπορεί να σε έχω κουράσει λίγο με αυτό το πράγμα. Αλλά αλήθεια θέλω να φαίνονται τα χρώματα, γιατί είναι όλα τα προϊόντα εξαιρετικά που σας δείχνω σήμερα και μου αρέσουν πάρα πολύ. Ακριβώς από κάτω λοιπόν έχω βάλει τη ροζ απόχρωση, είναι εξαιρετικό επίσης γλωσσάκι. Πολύ ωραία η απόδοσή του, πολύ ωραίο το τελείωμά του και φυσικά πάρα πολύ καλή και η τιμή του. Και για το τέλος σας άφησα τα τρία ολοκένουργια καλοκαιρινά πακέτα της Aloe Colors, μιας εταιρείας που τη γνωρίζω επίσης πάρα πολλά χρόνια. Από όταν ξεκίνησε, για να είμαι πιο σωστή, πάρα πολλά χρόνια, από όταν ξεκίνησε η εταιρεία, από τα πρώτα της βήματα. Θα μιλήσω λοιπόν για το Paradise, το Exotic και το Cocoland. Τρία διαφορετικά, οικονομικά, πολύ ωραία πακετάκια και για εμάς, αλλά αν θέλουμε να κάνουμε και δωράκι στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Είναι η σειρά Aloha, μια σειρά που εμπλουτίζεται κάθε καλοκαίρι από την αγαπημένη μας Aloe. Τα τρία πακέτα δίνουν ένα oil mist και ένα ξηρό λαδάκι. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι το Paradise, το οποίο δίνει στα 150 ml το oil mist και το ξηρό λαδάκι πάλι στα 150 ml. Θα σας δείξω πώς είναι μέσα σαν προϊόν. Είναι έτσι, έτσι είναι το mist και το λαδάκι. Είναι αυτό, πάρα πολύ χαριτωμένες συσκευασίες, πάρα πολύ ωραίες και οι μυρωδιές τους, έχω να σας πω. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα άλλα πακέτα, το οποίο το ένα μυρίζει έτσι σαν μάγκο, πιο φρουτένιο, πιο έντονο. Έχει αυτό το χρώμα και αυτό το χρυσό glitter, το οποίο είναι μαγικό πραγματικά. Οι μυρωδιές τους είναι, παιδιά, πάρα πολύ ωραίες και πολύ πετυχημένες. Και φυσικά είναι η αγαπημένη σε όλους καρύδα, που αν το καλοκαίρι δεν μυρίσει καρύδα, πραγματικά τι θα μυρίσει, πείτε μου. Αυτό είναι το λαδάκι, σας δείχνω τα λαδάκια τους, γιατί τα mist okay, είναι mist, ενώ τα λαδάκια διαφέρουν στα τρία πακέτα και σε χρώματα έτσι. Φυσικά και οι μυρωδιές διαφέρουν. Έχω να πω για την καρύδα ότι γενικότερα έχει πάρα πολλούς λάτρεις, αλλά είναι από τις μυρωδιές μάλλον που ή τις λατρεύεις ή τις μισείς. Το βλέπω και από τη δουλειά μου αυτό. Προσωπικά την αγαπώ πάρα πολύ την καρύδα, οπότε για μένα καλοκαίρι, το καλοκαίρι μάλλον ισούται με την καρύδα και γι' αυτό αγαπώ πάρα πολύ και το συγκεκριμένο πακέτο. Μουσική.
Εύχομαι να σας τα έχω δείξει όλα. Ούτως ή άλλως είναι το part 1 των καινούριων προϊόντων και λανσαρισμάτων από αγαπημένες μας εταιρείες. Έχω να σας δείξω και άλλα προϊόντα, πολλά προϊόντα ακόμη που αγαπώ και σας προτείνω και θέλω να δοκιμάσετε. Θέλω ακριβώς από κάτω να μου γράψετε τι έχετε δοκιμάσει εσείς και τι προτείνετε σε μένα να δοκιμάσω από καινούργια προϊόντα και καινούργια λανσαρίσματα εταιριών αγαπημένων και μη. Γιατί όχι, δίνουμε ευκαιρίες στις εταιρείες. Like σε αυτό το βίντεο, subscribe στο κανάλι. Να σας πω ότι τα βίντεο θα ανεβαίνουν πλέον Τετάρτες, γιατί βλέπω ότι πάνε πολύ καλύτερα και ότι είναι λίγο δύσκολες οι Κυριακές, ακριβώς γιατί είμαστε όλοι στην χαλάρωσή μας. Αν δεν είμαστε στην παραλία μας, γενικότερα είμαστε σε μια χαλάρωση που δεν θέλουμε και πολλά ερεθίσματα. Θέλουμε να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι. Οπότε, όπως έκανα και τα προηγούμενα χρόνια, θα προσπαθώ τις Τετάρτες, κάθε Τετάρτη, να είμαι συνεπής στο ραντεβού μας. Έχω πει πάμπολες φορές και θα το πω ξανά, μετά το comeback που έχω κάνει βέβαια, ότι είναι ειλικρινά πολύ περιορισμένος ο χρόνος μου, εξαιρετικά περιορισμένος ο χρόνος μου και είναι αλήθεια υπερπολιτέλεια για μένα το γεγονός ότι μπορώ και ξεκλέβω χρόνο για να γυρίζω βίντεο, αλλά είναι κάτι που το κάνω με πολύ αγάπη, θέληση και το κανάλι μου είναι το μεράκι μου και μεγάλη μου αγάπη. Αλλά θέλω έτσι λίγο να είστε κι εσείς πιο όχι συγκαταβατικοί, να έχετε λίγη κατανόηση αν ίσως κάποια φορά λείψω, γιατί αλήθεια σας το λέω, είναι πολύ πολύ δύσκολη η χρόνη μου. Λείπω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σκεφτείτε τώρα θα γυρίσω 2 βίντεο για να έχουμε υλικό και να μην ξεμείνουμε. Είναι αυτή η εβδομάδα που δεν εφημερεύουμε το απόγευμα, τη Δευτέρα και την Τετάρτη, αλλά και το Σαββατοκύριακο, καθώς δουλεύω στο φαρμακείο πρωί και απόγευμα και στο σπίτι γυρίζω νύχτα. Γενικότερα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα ωράρια και για μένα αλήθεια είναι πάρα πολύ δύσκολο το να είμαι πάντα συνεπής, αλλά το παλεύω και έτσι θέλω να έχετε και εσείς κατανόηση και να με καταλαβαίνετε. Φυσικά εμείς τα λέμε σε Instagram, Twitter, blog αλλά και TikTok που είναι όλες οι υπόλοιπες πλατφόρμες που μιλάμε και τα λέμε όλα με ιδιαίτερη αγάπη και αδυναμία αυτό το άτιμο το Instagram. Θα τα πούμε πάλι λοιπόν στο επόμενο μας βίντεο. Δεν ξέρω αν θα είναι το part 2 ή αν θα είναι κάτι άλλο, θα δείξει αυτό. Σε κάθε περίπτωση να περιμένετε και part 2 έτσι νέων λανσαρισμάτων. Θα τα πούμε πάλι λοιπόν στο επόμενο μας βίντεο και μέχρι τότε εγώ σας γλύκω φιλό. Μουά! Γεια σας! We'll be right back.